Κύριε Υφυπουργέ Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, δεσιμότατε, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίες και κύριοι, ένα όνειρο του τόπου, των κατοίκων αυτής της περιοχής, έγινε πραγματικότητα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, είμαστε όλοι στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε σήμερα και επίσημα ένα σύγχρονο μουσείο. Μια επανέκθεση, όπως λέγεται, του παλιού αρχαιολογικού μουσείου με νέα δεδομένα. Για μας που έχουμε, κύριε Υπουργέ, μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο και μπαίναμε στο κάστρο από μικρή μέχρι τώρα, πραγματικά ήταν ένα θέμα και ένα στοίχημα όλων μας να καταφέρουμε κάποτε να δούμε λειτουργία το μουσείο. Και αυτό δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία γιατί εδώ, πριν γίνει η ένταξη στο ΕΣΠΑ το 2013 τον 7ο, υπήρχε η έκθεση του Γάλλου Φρυγέννη Αρενέπιο, όπου εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημοτική Αρχή, μεταφέραμε στο δημοτικό κτίριο, ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος εδώ, του 22ου του Ολυμπιονίκη μας, όπου παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού ο Πάνος Όροφος και ειδικά στην εφορία εναντίον των αρχαιοτήτων, έτσι ώστε να λειτουργεί εκεί πλέον. Γιατί, όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη αίτηση αφορά την πόλη, είναι δώρο στην πόλη, άρα λοιπόν στεγάζει σε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στην πόλη. Και έτσι βρέθηκε χώρος, τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί οφείλω να πω ότι είμαι ευτυχής και ως δήμαρχος, διότι τη θητεία μου των 7 χρόνων έχουν πραγματικά γίνει τεράστια έργα στον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο. Θέλω να πω ότι στην περιφέρειά μας, στην περιοχή μας, με την ακαθίστατη συνεργασία της περιφέρειας, της κυβέρνησης, πραγματικά γίνονται έργα πολιτισμού τα οποία κατασύρθηκαν πάρα πολλές περιοχές. Είπατε πριν στην κατηδία κουβέντα που κάναμε ότι είμαστε ένα ζωντανό μουσείο. Κάθε γωνία έχει μια δική του ιστορία. Άρα λοιπόν εμείς, οι νεοέλληνες, πρέπει αυτοί να τα αναδείξουμε και να τα στηρίξουμε. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Και πρέπει να πούμε ότι πραγματικά ο Δήμος Πόλου Νέστορος, που στα όρια του ξεκινούν από το Μανιάκι και φτάνουν μέχρι την Κορώνη, έχει τεράστια αρχαιολογική ιστορία και υπόβαθρο, που με το τελευταίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το 7-13-15 θα έλεγα, έγιναν εκατομμύρια ευρώ έργα τα οποία από τον Άρτιο Λουνέστορος, το κάστρο της Κορώνης και πολλά άλλα, εδώ η εκκλησία μας και το μουσείο και άλλα. Αλλά πάντα να ξέρετε, και εδώ είναι η σημασία της σχέσης αυτοδιοίκησης και πολιτείας με την αγαθή συνεργασία της αυτοδιοίκησης. Να σας πω μόνο τρία στοιχεία για να ξέρετε ότι η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η οποία είναι πιο κοντά θεσμικά στην τοπική κοινωνία, και για το κτίριο Πασά που αναφερθήκατε, πληρώσαμε την ολοκλήρωση του έργου, και για την μελέτη της στήριξης του κάστρου της Κορώνης, πληρώσαμε την μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού, και τώρα, στο επόμενο έργο το οποίο θα εγκαινιάσουμε το Μουσείο της χώρας, πρώτα ο Θεός, η μελέτη που ακυρώνεται, είναι θύματα των δημοτών, είναι θύματα των πολιτών αυτού του τόπου. Γιατί για μας ο πολιτισμός είναι το στίχημα, είναι η προοπτική. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία που έχει ανάγκη και η χώρα και ο τόπος. Και ο πολιτισμός θα είναι πυλώνας ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια από ό,τι πρέπει όλοι να σχεδιάσουμε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, οφείλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του σήμερα εδώ, κοντά μας. Σε αυτόν τον όμορφο χώρο, στην Καστροπολιτεία, που ο κύριος Περιφερειάρχης πριν λίγο, στην ομιλία του, σε έναν τόπο πραγματικά που κοσμεί την περιοχή. Να ευχαριστήσω για την εύκολα συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και πιστεύω ότι θα είναι και στο μέλλον η ίδια καλή, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε στον χώρο του πολιτισμού, με πρώτο και κυρίαρχο την ανάδυση του μουσείου της χώρας, που είναι μετά τα νέα δεδομένα του ανακτόρου του Μασκαφού, χρειάζεται άμεσα η αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου και αυτό υπάρχει σε σχέση με την περιφέρεια για να προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτή. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δήμο Κακλήδη που για μια ακόμα φορά είναι κοντά μας για τη βοήθεια την οποία και συνεργασία έχουμε στον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο. Όχι τα τελευταία χρόνια που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και ιδίω σε διαφορετικού σταθμού. Να ευχαριστήσω μια φορά και αυτόν τον Συνήγα η οποία συμβάλλει τα μέγιστα ώστε με προσωπική εργασία και τι υπηρεσίε του Υπουργείου με κόπο να αναδειχθούν όλα αυτά. Και να ευχαριστήσουμε ακόμα όλους αυτούς που διαχρονικά εργάστηκαν για τον πολιτισμό, αν θα μου επιτρέψετε, επειδή νιώθω την ανάγκη να το πω, γιατί πρέπει πολύ φορές να λέμε και την ιστορία όπως πρέπει να γράφεται. Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε
υπουργό πολιτισμού αλλά και πρωθυπουργό από την Πύλο, ο Αντώνης Σαμαρά, ο οποίος πραγματικά με την δική μας διεκδίκηση, με την υπεραστηριακή υποστήριξη, καταφέραμε την ιδρυτική υποστήριξη να εντάξουμε αυτά τα έργα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η συνεργασία όλων των βαθμών κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου βαθμού και του Υπουργού Πολιτισμού πρέπει να είναι τέτοια που να οδηγεί στην πρόοδο. Θέλω να ευχαριστώ σε όλους για τη βοήθεια στον τόπο και δίνω πρώτο μέσο και καλοκάστρο του νέου μας μουσείου.